δεν αποθηκεύω νούμερα στο κινητό μου. Βρισκόμαστε στα εκρηκτικά εγγένεια του Mad Clip εδώ στον Πειραιά. Boom. Τι γίνεται? Εντάξει, κάποιος έχει καλέσει ότι έχει βγει κάποια βόμβα στο μαγαζί, δεν ξέρω τι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, σε έχω να πω. Και τηλεφώνησαν για βόμβα και έχουν βγει όλοι. Βλέπω, το διαχειρίζεσαι ψύχρεμα αυτό. Κοίτα, τι να κάνω. Γελάω. Περνάμε καλά. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Το σκέφτεσαι και επιχειρηματικά πλέον. Θέλεις να. Τι τέρμα, τέρμα το τραγούδι? Όχι, τέρμα το τραγούδι, ρε. Κοίτα, νομίζω το έξυπνο πράγμα είναι να βάζεις τα κέρματά σου σε διάφορα καλαθάκια. Okay, και να επενδύεις. Από τους φίλους σου και, που είναι και τραγουδιστές και καλλιτέχνες του ίδιου είδους, έχω ακούσει ότι είσαι ο πιο δουλευταράς. Και αυτό ποιος μου το έχει πει? Ο FY μου το έχει πει ή ο Ιλίου, δεν θυμάμαι. Αλλά σε βλέπω και εγώ στα social media που είσαι non-stop σε περιοδία από το καλοκαίρι. Ναι. Δεν κουράζεσαι? Κοίτα, κουράζομαι, αλλά δεν θέλω ποτέ τα πράγματα να είναι όπως ήταν παλιά. Οπότε είναι ένα κίνητρο για μένα στο να δουλεύω συνέχεια και να δίνω το 110%. Όχι το 100, το 110. Κάθε μέρα προσπαθώ να μην πηγαίνει καμία μέρα χαμένη. Επειδή είπες ότι τα χρήματά σου τα εναποθέτεις, τα βάζεις ας πούμε σε ένα μαγαζί. Η μεγαλύτερη σπατάλη που έκανες για τον εαυτό σου με τα χρήματα που κέρδισες από τη δουλειά σου, ποια ήταν? Το μεγαλύτερο δώρο που έκανες στον εαυτό σου? Είναι εδώ ένα αυτοκίνητο που πήρα τώρα πρόσφατα. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη σπατάλη, αλλά ήταν, ξέρεις, κάτι που ήταν γούστο μου κιόλας, οπότε λέω εντάξει. Στην κοπέλα σου τι δώρο πήρες για τα Χριστούγεννα? Της πήρα κάποια πραγματάκια από τη Λουί. Ένα έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Για εμάς τα κορίτσια. Του λες, ξέρεις, οι γυναίκες που ψάχνουν τις τσάντες και τα κοσμήματα. Οπότε παίζω μπάλα έτσι πάντα σταθερά. Φεύγω για χλίδα. Είμαι κομμάντο. Είμαι το Ράμπο. Είμαι ο Τσάπο. Οι φίλοι μου νάρκος. Σε πανελλήνια πρώτη, κυρίες και κύριοι, η αρετή, η κοπέλα του Mad Clip είναι εδώ και στηρίζει τον Mad Clip για ακόμη μια φορά. Πάντα στους πρώτους τους κινήσεις, πάντα. Εντάξει, έχει ξεκινήσει το καινούριο μαγαζί. Προσπαθούμε πάντα να προσπαθώ να τον ακολουθώ όσο μπορώ. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Τώρα σχεδόν 3. Ήσουνα μαζί του πριν γίνει τόσο διάσημο? Ήμουνα μαζί του λίγο πριν βγει το dealer. Ποτέ δεν ήμουνα καλό στο σχολείο. Πάντα ήμουνα στο τελευταίο θρανείο. Επειδή διάβασα τώρα, πριν έρθει εδώ πέρα, ότι παντρεύεται ο Sin Boy μέσα στο 2020. Α, ναι. Ναι, βγήκε και το είπε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, να είναι καλά. Θα δικάσουμε ό,τι θα πούμε. Εγώ δεν βιάζομαι. Περνάμε καλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ νιώθω λες και είμαι ήδη παντρεμένος, σου πω αλήθεια. Θα το πάρει το κόριτσι ο Mad Clip? Όχι ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Όχι, δεν ξέρω. Κοίτα. Είμαι μικρή. Πόσο είσαι? 22. Είμαι μικρή. Οπότε δεν είναι κάτι που σκέφτομαι καθόλου. Εννοείται που θέλω να είμαι μαζί του. Δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε. Είμαστε φίλοι και θέλω να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Η κοπέλα σου δεσλεύει που βλέπει τέτοια βίντεο κλιπ που σε περιτριγυρίζουν οι κοπέλες με μαγιό και ισόρουχα? Κοίτα, ξέρει ότι είναι. Έτσι είναι η φάση. Πώς σε έριξε, με τι ατάκα για παράδειγμα? Δεν ήταν θέμα ατάκας, ήταν ότι είχε ένα διαφορετικό αέρα. Δεν ήταν και πάρα πολύ το στυλ μου να πω ότι α, είναι ο ψηλός, ο ξανθός, σε καλά νομάτιζε, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είναι ο τρόπος, δηλαδή είδα από την πρώτη στιγμή ότι ταιριάζαμε. Και όλα υποκολούθησαν, εντάξει. Προσπαθώ. Όχι ρε, εντάξει, κομπλέκ. Οι γονείς σου, όταν τους είπες ότι αυτό είναι το αγόρι μου και έχει κάνει αυτά τα τραγούδια και κάνει αυτή τη μουσική, τι σου είπαν? Την ξέρεις τη μεγαλύτερη γενιά ποια είναι η άποψη για αυτά τα τραγούδια, για αυτούς τους καλλιτέχνες, οπότε εντάξει. Καλοθέω τόπος που έχω μεγαλώσει. Έρχεται και η συνεργασία με τον καλλιτέχνη που έχεις ανέβει. Ναι, έρχεται, το σφραγίσαμε. 28 Φεβρουαρίου γυρνάμε το βίντεο κλιπ, θα γυριστεί τελικά στο Λος Άντζελες. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πες το μου λίγο ολοκληρωμένο. Είμαστε Mad Clip featuring Tiger. Και το τραγούδι πώς θα λέγεται? Okay. Hustle, hustle, hustle.